τις προσφορές και τις εκπτώσεις κυνηγούν όλο και περισσότεροι Έλληνες στα σούπερ μάρκετ. Στην προσπάθεια τους βέβαια να εξοικονομήσουν χρήματα. Κοιτάτε τις προσφορές. Βεβαίως, πάντα τις προσφορές. Δεν παίρνουμε τίποτα άλλο εκτός από την προσφορά. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Βγαίνει λιγότερα δηλαδή πλέον στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ναι, βγαίνει ρε κορίτσα, βγαίνει ρε κοπελιά. Το προσέχουμε πια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η σημερινή εποχή, έτσι όπως μας έχουν καταντήσει, βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ένας άνεργος, μάλλον και οι δύο άνεργοι, δεν βγαίνουμε πέρα με τίποτα. Είστε και οι δύο άνεργοι. Βεβαίως, βεβαίως. Δυστυχώς, αλλά με δύο παιδιά κιόλας. Και δεν μπορούμε να βγούμε με τίποτα. Άστα κοπελιά. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το κράτος δεν κάνει τίποτα για μας. Πλέον στο σούπερ μάρκετ μόνο με λίστα, μόνο τα απαραίτητα. Κοιτάζω τις προσφορές πολύ προσεκτικά, γιατί καμιά φορά είναι παραπλανητικές και τα προϊόντα είναι πολύ ακριβότερα από όσο πράγματι. Και φυσικά έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό η αγοραστική μου ικανότητα. Και κοιτάμε και τις προσφορές και... Πηγαίνετε με λίστα. Δηλαδή θέλω να πάρω 5 πράγματα, είναι αυτά και τίποτα άλλο. Τώρα εκεί που έχουμε φτάσει είναι έτσι. Πώς είναι η κατάσταση για εσάς? Πολύ δύσκολη. Δύσκολα. Όταν δουλεύει ένα άτομο, μια φορά το τόσο. Πρακτικά η μηνιαία συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος πάνω από 300 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Τις τιμές τις κοιτάμε σαφώς πια, όπως έγιναν τα πράγματα. Και έχουν μειωθεί και τα είδη που καταναλώνουν. Είναι πολύ λογικό νομίζω. Όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε με λίστα? Πάντοτε. Πάντοτε. Εκτός και θέλουμε ένα-δύο πράγματα που τα θυμόμαστε απ' έξω. Και θα μπείτε και θα ψάξετε να δείτε που υπάρχει προσφορά. Εντάξει, όχι πάντα. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν τα παίρνεις πάντα με προσφορά. Αλλά αν έχει και κάτι που είναι σε προσφορά, γιατί όχι. Θεωρείτε ότι μειώνει το κόστος των εξόδων για τον οικογενειακό προϋπολογισμό? Για το σούπερ μάρκετ είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Το μειώνει. Όταν ψωνίζει λιγότερα πράγματα, αναγκαστικά μειώνει. Μάλιστα. Παλιά δεν κάνατε έτσι. Παλιά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν είχαμε το ίδιο εισόδημα. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω για όλους. Όχι για εμάς προσωπικά, αλλά για όλο τον κόσμο. Όποιον και να ρωτήσετε, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουν χρήματα, οι υπόλοιποι όλοι με τον ίδιο τρόπο διαβίουν. Να σε τον βάλετε κάτω από την αρχή, να δείτε πώς θα πάει, τι έχω, τι δεν έχω, τι θα μου μείνει. Όταν πληρωνόμαστε για 15ήμερο, φτάνει για 9 μέρες. Ακριβώς, τα έχετε υπολογίσει? Ακριβώς. Δηλαδή λέτε, έχω εκείνο να πληρώσω, εκείνο μου μένουν τόσα. Ακριβώς. Μπορώ να ψωνίσω μέχρι τόσα. Μέχρι τόσα. Δύσκολες οι εποχές. Δύσκολες. Πιστεύετε ότι οι προσφορές στο σούπερ μάρκετ μειώνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό? Δηλαδή σας έρχεται φθηνότερα εν τέλει το σούπερ μάρκετ? Κοιτάξτε, εντάξει, άμα κοιτάς και να πάρεις κάτι το πιο φθηνό, σου έρχεται και πιο φθηνά. Σύμφωνα με την έρευνα, 6 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι πάντοτε αναζητούν τις προσφορές. 1 στους 3 καταναλωτές αγοράζει βάσει προσφορών και όχι μάρκας. Το 51% δηλώνει ότι περιμένει κάποια προϊόντα να βγουν σε προσφορά για να τα αγοράσει.